Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Έλληνα γιατρό Βαγγέλη Ρούσο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Και πότε αποφάσισες να γίνεις γαστροεντερολόγος? Στην αρχή, όταν ξεκίνησα τις σπουδές, νόμιζα ότι πήγαινα πιο πολύ για χειρουργική. Ναι. Πες μου κάτι, όταν υπάρχει πολλοί κόσμος και περιλαμβανομένου και εμένα, όταν τρως και ξαφνικά φουσκώνεις πάρα πολύ, είναι κάτι, έχει κάποιο θέμα δηλαδή? Συνήθως δεν είναι κάτι επικίνδυνο, ναι. Συνήθως δεν είναι κάτι ανησυχητικό, συνήθως το φούσκωμα όταν είναι από μόνο του επίπτει σε μια πολύ συχνή ασθένεια που λέγεται ευερέθιστο έντερο ή irritable bowel syndrome. Κάτι λέγαμε πιο πριν αρχίσει η συνέντευξη για τις μεγάλες δίαιτες, ναι. Που έχω ακούσει ιστορίες, κάποιος έχασε πάρα πολλά κιλά και του γύρισε το έντερο, δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να πάει, ξέρεις, να κάνει διάφορα πράγματα. Ναι. Τι γίνεται με αυτό? Συνήθως, σου λέει το ίδιο στο σώμα όταν το παρακάνεις με δίαιτες και με τέτοια προγράμματα. Δηλαδή, έχεις να δώσεις κάποια tips στον κόσμο τι πρέπει να κάνει για να προσέχει το στομάχι του ή να αποφεύγει κάποιους συνδυασμούς τροφίμων ή να κάτι λάθος να κάνει στην καθημερινότητά του που να προκαλεί πρόβλημα στο στομάχι? Δεν είμαι μεγάλος φαν των exclusion diets που λέμε, δηλαδή ότι εκτός και αν υπάρχει κάποια σοβαρή αιτία να αρχίσεις να αποκλείς το α, το β ή το γ. Ναι. Δηλαδή, αν ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να πεις έναν νέο άνθρωπο 30, 40, 50 χρονών ότι ξέρεις, δεν θα τρως το βράδυ. Όταν εκεί συχνά ζητάμε και πάρα πολύ συχνά τη γνώμη διαιτολόγων. Δηλαδή δεν τη βρίσκουμε πάντα εμείς την απάντηση. Θα γίνεται ποτέ στην Ελλάδα να δουλέψεις για το ελληνικό σύστημα υγείας? Εντάξει, όπως λέγαμε και πριν, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και πιο δύσκολο αυτό. Γίνεσαι όλο και πιο, εμφυτεύεσαι όλο και πιο πολύ στο σύστημα εδώ πέρα.